Λοιπόν, φιλαράκια μου, πάμε να δούμε λίγο την κατασκευή μου, τα υλικά που χρειαζόμαστε για τον μήλο, ζάχαρης, το οποίο είναι κατασκευασμένο από μένα. Εδώ βλέπουμε μία πλάκα, το οποίο είναι 1,5 εκατοστό πάχος ανοξείδωτο και μία γωνία η οποία είναι εξίσου ανοξείδωτη, που από εκεί θα μπαίνει η ζάχαρη η κρυσταλλική και θα βγαίνει σε άχνη. Πάμε το δεύτερο κομμάτι του μήλου να δούμε. Εδώ βλέπουμε την πίσω πλάκα του μήλου, το οποίο αποτελείται πάλι από την ίδια πλάκα, έτσι, το οποίο είναι πάλι 1,5 εκατοστό πάχος, ανοξείδωτη. Βλέπετε λοιπόν ένα άξονα. Αυτός ο άξονας τον έχω βρει από καρότσι που μεταφέρεις, καρότσι, απλό καρότσι, και το έχω κολλήσει απάνω στην πλάκα για να μπορεί να γυρνάει. Θα σας δείξω σε λίγο. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν την πίσω πλάκα του μήλου, η οποία είναι η κινούμενη πλάκα, η μπροστινή που σας έδειξε ήταν η σταθερή, η κινούμενη με τον άξονα του. Πάμε, συνεχίζουμε. Εδώ βλέπουμε, στο σημείο αυτό βλέπουμε τα δύο κουζινέτα, τα οποία θα βιδωθούν απάνω στο σκελετό του μήλου, το οποίο εσωτερικά θα περάσει ο άξονας του πίσω, ο άξονας της πίσω πλάκας θα βιδωθεί για να μπορεί να κινείται η πίσω πλάκα, να κινείται η πίσω πλάκα και να λέθει τη ζάχαρη. Καλό είναι βέβαια να, όταν θα πάρετε τα κουζινέτα, όταν θέλετε να πάρετε τα κουζινέτα, να πάτε τον άξονα για να σας δώσουν τα κατάλληλα. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι πιο μεγάλα να πλέει μέσα, μπορεί να είναι πιο μικρά. Έχουν βίδες τα κουζινέτα, το οποίο βιδώνει απάνω ο άξονας. Και καλό είναι να πάρετε και τα κουζινέτα να έχουν απάνω και γρασαδόρο, το οποίο να μπορείτε να γρασέρνετε τα ρουλεμάν που έχει μέσα. Πάμε και στο επόμενο. Στο σημείο αυτό βλέπουμε ένα κινητήρα, το οποίο είναι μεμιωτήρα 48 στροφών, για να μπορούμε να κινούμε τον άξονα του μήλου και τον πυκνωτή από πάνω βλέπετε. Έτσι, μονοφασικό λοιπόν μοτέρ. Στην άκρη έχει ένα γρανάζι, το βλέπετε. Ένα γρανάζι λοιπόν, το οποίο με αλυσίδα, θα σας δείξω στη συνέχεια, με αλυσίδα δίνουμε την κίνηση στον πάνω άξονα του μήλου. Πάμε στην επόμενη. Εδώ βλέπουμε βιδωμένο πλέον το μοτέρ, τον κινητήρα, απάνω στο σκελετό του μήλου. Και βλέπουμε και την αλυσίδα, η οποία δίνουμε κατευθείαν στον άξονα, ο οποίος γυρίζει τον μήλο. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Εδώ φιλαράκια μου βλέπουμε τον πίσω άξονα από την μπροστινή του μεριά. 1,5 εκατοστό είπαμε πάχος, γαλβανιζέ. Έχω σκάψει στην πίσω μεριά με το σβουράκι, με τον τροχό, με το φλεξίμ. Έχω σκάψει αυλάκια μόνο και μόνο για να τρίβει καλύτερα. Εντάξει, γνώμη μου ήταν να το κάνω έτσι. Εσείς μπορείτε να μην κάνετε τίποτα. Εγώ το έχω κάνει μόνο και μόνο. Πιστεύω ότι τρίβει καλύτερα έτσι και ότι δεν μπουκώνει, δεν ξέρω τι. Πάντως, η γνώμη μου ήταν να το κάνω έτσι. Έχω σκάψει λοιπόν αυλάκια στο εσωτερικό για να τρίβει καλύτερα. Πάμε στην επόμενη. Και εδώ συναντάμε συναρμολογημένο το μήλο. Βέβαια λίγο ακατάστατα. Έτσι βλέπουμε τον πυκνωτή να κρέμεται, θα βάλουμε κάποια στιγμή ένα πίνακα εκεί, το οποίο θα μπαίνει ο πυκνωτής μέσα, θα μπαίνουν και τα ρελέ, θα μπαίνει και μέσα ασφάλειες, θα μπουν τα πάντα μέσα που θα οπλίζει. Προς το παρόν είναι μία απλή κατασκευή, δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Βλέπουμε λοιπόν το μήλο, από την πίσω μεριά βλέπουμε τα ρουλεμάν, βλέπουμε την αλυσίδα. Από πάνω τα κουζινέτα και μπροστά βλέπουμε τις πλάκες που αλέφουνε. Πάμε. Εδώ βλέπουμε μερικά πλάνα από το μήλο και πάμε σε λίγο στη συναρμολόγησή του. Λοιπόν, ο μήλος ζάχαρης είναι αυτός. Βλέπετε εδώ. Προσπάθησα να βγάλω μία βίδα εδώ. Την έβγαλα. Την άλλη βίδα δεν μπορώ να τη βγάλω. Δεν μπορώ να τη βγάλω γιατί είναι πολύ σφημένες. Είναι πολύ σφημένες. Δεν μπορώ να τη βγάλω. Οπότε προτίμησα να σας δείξω την κατασκευή πώς ακριβώς είναι. Παρά να την ξεβιδώσω από την αρχή. Για να τη λύσω μπροστά σας. Λοιπόν, δεν θα το κάνω. Γιατί είναι λίγο μπέρδεμα και θα μου φάει μία ώρα εδώ με το λύσιμο και το δέσιμο της κατασκευής μου. Λοιπόν,
Συνεχίζω, σας εξηγώ. Πριν σας είχα πει ότι έχω πάρει, έχω φτιάξει ένα σασί, βλέπετε, το οποίο είναι με γωνίες, αυτό είναι από παλιά σίδρα, τα έχω τρίψει και το έχω βάλει, τους έχω βάλει αντισκουριακό και τα έχω κολλήσει, έτσι, ένα σασί λοιπόν, το οποίο από κάτω είναι σαν τραπέζι, το βλέπετε. Οπότε, εκεί από κάτω από το σασί υπάρχει άλλο ένα ράφι. Έτσι, άλλο ένα μικρό σασί. Λοιπόν, στο κάτω μέρος για το μικρό σασί έχω βάλει το... Βλέπετε, το κινητήρα, το οποίο είναι 48 στροφές με μειωτήρα, το βλέπετε το μειωτήρα, έτσι. Έχω βρει μία αλυσίδα αυτοκινήτου, συγγνώμη, μία αλυσίδα μηχανής, πάπιας, το οποίο την έχω βάλει για να παίρνω την κίνηση από τον μειωτήρα, να το δίνω στον άξονα για το μήλο, βλέπετε, έτσι, για το μήλο, αλυσίδα. Αυτό εδώ το σίδερο που βλέπετε είναι από καρότσι, βλέπετε και την τρύπα, είναι από καρότσι, καρότσι που μεταφέρεις χώματα, καρότσι, κανονικό καρότσι, ήταν ένα παλιό καρότσι και το έχω πάρει μια παλιά ρόδα που ήταν για πέταμα και την έχω κόψει και έχω πάρει τον άξονα της. Αυτά είναι δύο κουζινέτα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην αγορά, έτσι. Σας το είπα και στην αρχή, εδώ υπάρχουν μία βίδα, το δούμε, βλέπετε, μία βίδα με άλεν, αλενάκι, το οποίο βιδώνεται, σφίγγεται τον άξονα απάνω στο κουζινέτο, όπως και στην άλλη μεριά. Λοιπόν, έχω κολλήσει λοιπόν, είπαμε, την αλυσίδα, το οποίο δίνω από το μοντέρ, από το κινητήρα άξονα, κίνηση στον άξονα με αλυσίδα, κουζινέτα και μπροστά η πλάκα που σας έλεγα, τα βλέπετε, θα γυρίσω λίγο. Και μπροστά λοιπόν η πλάκα που σας έλεγα, τη βλέπετε την πλάκα, έτσι. Η πλάκα λοιπόν που σας έλεγα μπροστά, η οποία είναι η εσωτερική πλάκα. Μέσα στην πλάκα έχω κάνει με φλεξίμ γραμμές, αυτές τις γραμμές. Μόνο και μόνο, είναι δικό μου σκεπτικό, έτσι. Μόνο και μόνο για να μην μπουκώνει τέλος πάντων. Νομίζω ότι το πιάνει καλύτερα αυτό το αντικείμενο που θέλω να, αυτό που θέλω να αλέσω. Λοιπόν, είναι ένα εκατοστό πάχος, ένα εκατοστό πάχος το σίδερο, έτσι, ένα εκατοστό πάχος το σίδερο, ανοξείδωτο, οκ. Okay. Και πάμε να δούμε λίγο και την άλλη πλάκα, να σας δείξω λοιπόν λίγο και την άλλη πλάκα, το στυλ της κατασκευής μου. Λοιπόν, η άλλη πλάκα είναι αυτή, σας έδειχνα, την άλλη πλάκα είναι αυτή λοιπόν, δείτε τι, έχω κολλήσει δύο, αυτά που βάζουμε στις πόρτες, για να μπορεί να κινείται, για να μην του κόψω τη, να μπορεί να παίρνει την κίνηση του πίσω άξονα. Θα σας δείξω. Έτσι. Έχω κολλήσει ένα, δύο. Δεν χρειάστηκα, τελικά έβαλα το ένα. Αυτό είναι λοιπόν μια ανοξείδωτη γωνία. Βλέπετε εδώ. Το οποίο η γωνία μπαίνει εσωτερικά στην τρύπα αυτή, στην τρύπα άλεσης. Εσωτερικά λοιπόν του ενός μήλου είναι αυτό, της μίας πλάκας, και το εσωτερικό της άλλης πλάκας αυτό. Πάμε να το συναρμολογήσουμε λίγο. Κρατάω και την κάμερα, παιδιά. Λοιπόν, αυτό, βλέπετε, έχω κάνει μια κατασκευή εδώ, ένα σίδερο, έτσι, το οποίο το βάζω εδώ. Το βλέπετε λίγο. Αυτό, έχω κολλήσει λοιπόν και εδώ, το ίδιο ακριβώς μάσκουλο που ανοίγει για η πόρτα. Το έχω κολλήσει. Εδώ στην κάθε μεριά υπάρχει άλλο ένα μάσκουλο. Έχω ξανά κολλήσει αυτό το μάσκουλο εγώ, μόνος μου, και εδώ θα μπει η πλάκα. Προσέξτε με λίγο. Παίρνουμε λοιπόν αυτό πάλι που είναι για πόρτα, το βάζουμε εδώ και εδώ πάνω θα στερεώσουμε την πλάκα. Λοιπόν, σας δείχνω. Να αφήσω λίγο την κάμερα κάτω, παιδιά. Έχουμε θέμα εδώ, χάμε τώρα. Έχουμε θέμα λίγο εδώ. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν. Βλέπετε πώς ακριβώς έγινε, έτσι. Λοιπόν, αυτό το έχω βάλει, αυτό εδώ, το έχω βάλει για να βάζω ένα χωνί
Στην προκειμένη περίπτωση βάζω εγώ ένα μπουκάλι που το κάτω άνοιγμα του μπουκαλιού μπαίνει εδώ μέσα και βάζω τη ζάχαρη από πάνω και όσο γυρνάει τραβάει τη ζάχαρη και την αλεύει. Ναι, το κόπηκε. Θέλει πάλι κόλλημα. Λοιπόν, ξαναλέω. Μία πλάκα, έτσι, βλέπετε. Το οποίο ακουμπά πάνω στην άλλη, βλέπετε. Αυτή η πλάκα η μπροστινή είναι σταθερή, δεν θα κινείται. Η πίσω πλάκα η οποία κινείται είναι αυτή. Έτσι, εδώ βάζουμε το μπουκάλι. Θα σας δείξω ένα μπουκάλι τώρα, θα σας φέρω ένα μπουκάλι. Λοιπόν, βλέπουμε. Αυτό είναι το μπουκάλι που λέγαμε, ένα μπουκάλι του νερού, 1,5 λίτρου. Έτσι, το οποίο θα το κόψουμε. Το οποίο θα το κόψουμε. Και θα το βάλουμε εδώ. Εσείς τι θα κάνετε, εσείς θα το κόψετε, θα το βάλετε εδώ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω τώρα γιατί κρατώ και την κάμερα. Έτσι, με τη διαφορά ότι το μπουκάλι του νερού βλέπετε. Αυτό από πάνω μέρος θα το κόψετε αυτό, ώστε να βάζετε τη ζάχαρη από εδώ και όσο γυρίζει ο μήλος να τραβάει σιγά σιγά τη ζάχαρη και να την βγάλει από κάτω. Λοιπόν, ξαναλέω. Βάζουμε τη ζάχαρη εδώ μέσα, σαν χωνή είναι. Βλέπετε, η άλλη άκρη έχει μπει μέσα στην γωνία και ήδη η ζάχαρη μας είναι στο εσωτερικό του μήλου. Είναι λογικό ότι η ζάχαρη από τη στιγμή που θα αλέθετε βγαίνει από την κάτω μεριά της πλάκας. Οπότε εγώ έχω βάλει αυτό εδώ, τη βάση, το οποίο να βάλω ένα κουτί από κάτω. Μπορείτε να βάλετε ένα κουτί των παγωτών, το οποίο θα μαζεύετε τη ζάχαρη με λίγα λόγια. Ή μία λεκάνη. Βάζετε λοιπόν τη λεκάνη εδώ και όσο πέφτει η ζάχαρη, πέφτει τη λεκάνη μέσα. Βλέπουμε την κατασκευή πάλι. Η πίσω πλάκα που δουλεύει, ξαναλέω. Το μοντέρ από κάτω, ο κινητήρας. Ο πυκνοτής του κινητήρα εκκίνησης. Η αλυσίδα εκκίνησης, ο άξονας από καρότσι, τα δύο κουζινέτα, η πλάκα, οι δύο πλάκες οι οποίες αλέθουν, η μπροστινή πλάκα και όλα αυτά. Το βάζουμε στην πρίζα να το δείτε λίγο πώς δουλεύει. Βάζουμε λοιπόν στο ρεύμα τώρα να το δείτε πώς δουλεύει. Στο σημείο αυτό το έχω ξαναπεί πριν. Είχα πει ότι παιδιά είναι αυτό γαλβανιζέ. Δεν είναι γαλβανιζέ, οι πλάκες είναι ανοξείδωτες. Μπερδεύτηκα και το είχα πει γαλβανιζέ και για να μην ξαναγυρίσω το βίντεο, ανοξείδωτες πλάκες. Ένα εκατοστό. Η κάθε μία. Λοιπόν, το βάζουμε λίγο να δείτε πώς δουλεύει. Η κατασκευή μου δεν είναι ακόμα τελειωμένη. Για να τελειώσει η κατασκευή θέλει πίνακα, το οποίο θα έχει τα ρελέ μέσα, ρελέ διαφυγής μέσα, θα έχει μέσα το, και τα μπουτόν το οποίο θα παίρνει μπρος μήλος. Τα βλέπουμε, το βάζουμε στην πρίζα να δείτε. Δεν κινείται. Έτσι το βλέπετε, το μπροστινό μέρος της πλάκας δεν κινείται, είναι σταθερό. Η ζάχαρη μπαίνει από εδώ και βγαίνει από κάτω. Σηκώνω λίγο το μπροστινό μέρος της πλάκας να το δούμε. Τα βλέπετε. Έτσι, η πλάκα η οποία κινείται είναι πίσω, αυτή εδώ. Και η σταθερή. Την κατεβάζω πάλι. Αυτός είναι. Αυτός είναι φίλοι μου ο μήλος άλεσης που έχω φτιάξει. Παλιότερα είχα βάλει άλλη μια γωνία εδώ. Εδώ. Το κλείνω λίγο. Το κλείνω λίγο. Λοιπόν, είχα βάλει όπως βλέπετε αυτή τη γωνία για να κρατάει την πλάκα. Είχα βάλει άλλη μια γωνία εδώ. Σε αυτή τη μεριά και κρατούσε και από την άλλη μεριά την πλάκα. Επίσης για να σφίγγει πιο πολύ είχα βάλει
ελαττήριο. Αυτό βλέπετε ένα ελαττήριο εδώ. Βλέπετε το ελαττήριο, το οποίο το έχω βάλει εδώ. Μόνο και μόνο για να σφίγγω την μπροστινή πλάκα. Βλέπετε το ελαττήριο, για να σφίγγω την μπροστινή πλάκα επάνω. Επάνω στην πίσω πλάκα, λένε, σφίγγει περισσότερο αυτό που αλέθει. Δεν μου χρειάστηκε βέβαια. Αν χρειαστεί, το έχω αφήσει έτσι. Το έχω αφήσει έτσι και αν χρειαστεί, το βάζω. Βλέπετε. Λοιπόν, αυτός είναι ο μήλος άλεσης που σας είχα πει. Αν σας αρέσει το βίντεο, κάντε like. Αν δεν σας αρέσει, dislike στο κανάλι. Μου γράφετε σχόλια από κάτω, ό,τι θέλετε. Και αν μπορώ, σας απαντάω. Θα δούμε και άλλες κατασκευές. Και άλλες κατασκευές μου που έχω φτιάξει. Προς το παρόν σας χαιρετώ και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Like στο κανάλι αν σας αρέσει. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, την καμπανούλα μην ξεχνάτε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσει. Κάντε like αν σας αρέσει ή dislike. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.